Εδώ πέρα χρόνια πολλά, για να μην λέμε συνέχεια τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Επειδή οι προλαλήσαντες έχουν πει πολλά ευχολόγια και επειδή τα ΦΑ περισσεύουν πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι η μέρα χαράς. Πρώτα απ' όλα να συγχαρούμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Τρεμπεκλή και φίλο μου, για αυτόν τον αγώνα που έδωσε με αρχές, με πολλή ψυχή και με μεγάλη σιγουριά ότι θα καταφέρει να κερδίσει. Και επειδή ήμουνα κοντά του, θέλω να το συγχαρώ δημοσίως και από αυτό το βήμα. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε να πούμε είναι ότι σε μια συνάντηση που κάναμε και οι τέσσερις, το πρώτο θέμα που θέσαμε ήταν η λέξη ενότητα. Η ενότητα όμως όχι για να τα ακούτε εσείς ο κόσμος και να λέτε «Α, τι ωραία, μια χαρά ενότητα». Ενότητα η οποία μένει να αποδείξουμε σε εσάς ότι θα γίνει και στην πράξη. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει και ένα δύσκολο έργο και για τους πολιτικούς μας εκπροσώπους στη Βουλή. Το κατόπιν ενεργειών μου θα πρέπει να τελειώσει. Τι σημαίνει κατόπιν ενεργειών μου? Εγώ ξέρω ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια. Σημαίνει ότι ο βουλευτής είναι εκπρόσωπος των πολιτών, όπως και εμείς είμαστε εκπρόσωποι και μας καθόρισαν να είμαστε σε αυτά τα πόστα που είμαστε σήμερα και αύριο θα φύγουμε και θα έχουν κάποιον άλλο. Υποχρέωση έχουμε να συνεργαζόμαστε με τους πολιτικούς μας εκπροσώπους και έχουν και αυτή την υποχρέωση να ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες, ούτως ώστε όλοι μαζί να έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα που δεν θα μπορεί κανένας να μας αντισταθεί στα επιχειρήματά μας. Τα υπόλοιπα είναι λόγια της καθημερινότητας. Εμείς το μόνο που έχουμε να σας πούμε σαν αυτοδιοίκηση, γιατί το πιστεύουμε, είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία 4 ανθρώπων της αυτοδιοίκησης και μάλιστα οι 3 εξ αυτών, εγώ έχω μικρή εμπειρία σε αυτά, με πολύ μεγάλη εμπειρία στο παρελθόν, να αποδείξουμε ότι η Κέρκυρα μπορεί να πάρει μια άλλη θέση και να θέσουμε και τις βάσεις, αν δεν προλάβουμε εμείς να εκτελέσουμε όλα τα έργα, για τους επόμενους που θα ακολουθήσουν. Και θέλουμε συμπαραστάτες και τους εκπροσώπους στη Βουλή. Άλλα λόγια δεν υπάρχουν, χαμόγελα υπάρχουν και ελπίδα στον κόσμο. Εμείς πρέπει την ελπίδα αυτή να τη μετουσιώσουμε σε πράξη. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία, λιγότερα λόγια, περισσότερα έργα.